εδώ ήρθαμε όχι μόνο για να μιλήσουμε αλλά και για να ακούσουμε και για τα δύο. Προσωπικά θα είμαι χαρούμενος να ακούσω εσάς όπως και τους ομιλητές. Είμαι ο Νίκος Γιαννής, εκ των ιδρυτών της οργάνωσης Ευρωπαϊκή Έκφραση πριν από 30 περίπου χρόνια, το 1989. Εξ αυτών των ιδρυτών είναι εδώ και ο παπαριστάμενος ο Χρήστος Γκόρτσος. Και κάποιοι άλλοι βεβαίως. Τα σπίτια της Ευρώπης, ο θεσμός των σπιτιών της Ευρώπης, εντάξει, δεν πάει και πάρα πολύ καλά στην Ευρώπη σήμερα, αλλά παραμένει ένας θεσμός ο οποίος συμβάλλει στην πρόθεση της ευρωπαϊκής ιδέας, στη συζήτηση γύρω από την Ευρώπη. Είχαμε τα τελευταία χρόνια, μετά το Annus Horribilis, το Annus Horribilis 2016 που εξελέγει ο Τραμπ, που έγινε το Brexit, που γίνανε όλα τα κακά του κόσμου με την άνοδο του λαϊκισμού και του εθνικισμού και που συνοδεύθηκε από την ανάδυση ανά την Ευρώπη των διαφόρων ομάδων πολιτών, το Pulse of Europe, το Volt και άλλες οργανώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν πραγματικά από κάτω. Ήταν μια αυθεντική κίνηση αντίδρασης της ευρωπαϊκής κοινωνίας πολιτών προς τον ανερχόμενο λαϊκισμό και εθνικισμό και τα προβλήματα που διαφέρονταν στον ορίζοντα και φυσικά κάθε άλλο παρά έχουν διαλυθεί, αλλά πάντως ένα μεγάλο μέρος Ευρωπαίων πολιτών έστειλαν ένα σήμα το 2017 που αποκρισταλώθηκε εκλογικά με την εκλογή του Μακρόν, με τις γερμανικές εκλογές, με το δημοψήφισμα στην Ελβετία, όπως ξεκίνησε το 2017, όπου όλα τα κόμματα της κυβέρνησης πρότειναν την κατάργηση για την ηθαγένεια τότε των παιδιών τρίτης γενιάς μεταναστών και που ο λαός είπε όχι, μέσα από μια καμπάνια που ξεκίνησε από κάτω, με την εκλογή στην Αυστρία ενός μη λαϊκιστή προέδρου. Όλο το 2017 σημαδεύεται από μια αντίδραση των Ευρωπαίων, ανάλογη αυτή που το 1947, αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οδήγησε στο συνέδριο της Χάγης, στο οποίο πήγανε και 7 Έλληνες βουλευτές, χωρίς να το γνωρίζει η Ελληνική Βουλή. Για όσους έχουν ασχοληθεί με την ιστορία, ήταν Έλληνες βουλευτές εκλεγμένοι και σηκώθηκαν και πήραν το τρένο και πήγαν στη Χάγη, όπου στη Χάγη έγινε το περιβόητο συνέδριο των Ευρωπαίων Φεδραλιστών, από τον Σπινέλη, τον Αλμπερτίνη και τους άλλους, και όπου τέθηκαν οι βάσεις που οδήγησαν 3 χρόνια αργότερα στην περιβόητη δήλωση του Σουμάν, που έγραψε ο Μονέ το 9 Μαΐου του 1950. Και τα σπίτια της Ευρώπης λοιπόν είναι ένας από τους θεσμούς εκείνους που τις δεκαετίες αυτές παίξαν ένα ρόλο εκδήλωσης του φρονήματος της κίνησης πολιτών ανά την Ευρώπη υπέρ μιας ομοσπονδιοποίησης ουσιαστικά, διότι και στο Μονέ και στους άλλους ιδρυτές πατέρες είναι σαφής η ομοσπονδιακή προοπτική σε αυτό το εγχείρημα, άλλο που στην πορεία σε έναν βαθμό αυτό ξεχάστηκε και άλλο που μετά το 2004 και την απόρριψη της συνταγματικής συνθήκης συντάγματος και την κρίση που ακολούθησε, ουσιαστικά όλα αυτά μπήκαν στο περιθώριο και ξυπνάνε πάλι μετά τις εξελίξεις του Annus Horribilis, Annus Mirabilis 16-17. Βρισκόμαστε λοιπόν 2018, 70 χρόνια μετά τη Χάγη, 68 χρόνια μετά τη δήλωση Σούμαν, της 9ης Μαΐου, την οποία γιορτάσαμε και γιορτάζουμε σήμερα, και αυτή είναι το καθήκοντος που αισθάνομαι ως Ευρωπαίος πολίτης να μιλήσω για την Ευρώπη και να ακούσω για την Ευρώπη, εργαζόμενος στις Βρυξέλλες, αλλά η αρχική αφορμή ήταν ο φίλος μου Σταύρος Βαρδαλάς, τον οποίο τιμώ απεριόριστα, στους ελάχιστους Έλληνες οι οποίοι έχουν δώσει τελείως ενδιατελώς πάρα πολλά για αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Ιδέα και ο οποίος ηγείται αυτά τα χρόνια του σπιτιού της Ευρώπης Βίλωνα, τον οποίο καλό να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια, κύριε Πρόεδρε. Και επειδή είμαι λίγο οικοδεσπότης σήμερα, θα μου επιτρέψω να πω μερικά ξεχωριστά πράγματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν το Εμπορικό Επενδύριο που μας παρακολουθεί την αίθουσα αυτή για την εκδήλωση, την κοινή εκδήλωση αυτή της Ευρωπαϊκής Έκφρασης του Σπιτιού της Ευρώπης και επίσης για το δίπλωμα που θα μας παραθέσει μετά το πέρας της εκδήλωσης απ' έξω. Η αρχική ιδέα, οφείλω να πω, οφείλεται σε ένα κοινό φίλο μας, τον κύριο Δημήτρη Λεμονάκη,
όπου είστε μπροστά μας, ο οποίος ήταν παλιότερα στέλεχος του δικού μας του συλλόγου, είναι ακόμα στέλεχος του δικού μας του συλλόγου και έχει μεγάλη και μια ομιλία πάνω σε ένα θέμα σε θέματα ευρωπαϊκής συνεργασίας. Τον Νίκο Τεχιάνη, που ξέρω αν είσαι αποφοιτητή, Νίκο, το γνωρίζει πολύ καλά αυτό, και τον καθηγητή κύριο Λάβα, ο οποίος δεν μπορεί να παραστεί με λόγο προσωπικού του κολλήματος. Την κυρία Ανδρονά, θέλω να ευχαριστήσω που συνεργάστηκε πάρα πολύ μαζί μου. Είναι στη γραμματεία τη Ευρωπαϊκή Έκφραση, είναι στη γραμματεία απ' έξω για την οργάνωση τη σημερινή εκδήλωση. Την οργανωτική επιτροπή τη δικιά μα, το τεχνικό μα. Την οργάνωση τη catering απ' έξω που μα βοηθάει κάθε φορά στην καλύτερη εξυπηρέτησή μα. Βεβαίω του αξιοτήμου και σεβαστού ομιλητάδε μα και την κυρία ομιλήτρια και του συνεργάτε μα. Και επίση κυρίω όλο το ακροατήριο που ήρθε να παρακολουθήσει Σάββατο, όπως είπε και ο Νίκος σήμερα, τη δική μας την εκδήλωση. Επειδή τώρα έχουν έρθει μερικά μέλη καινούργια στο ακροατήριο, δεν ξέρω το σπίτι της Ευρώπης, με δύο κουβέντες μόνο θα πω ότι είναι το σπίτι της Ευρώπης, άσχετα αν τη δική μας τα δικά μας, δεν το ξέρω πάρα πολύ. Τα σπίτια της Ευρώπης είναι ένας ευρωπαϊκός θεσμός, ο οποίος προηγήθηκε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι η ίδρυσή τους ανάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης το 1949. Ο βασικός σκοπός, όπως διατυπώθηκε τότε για τα σπίτια της Ευρώπης, ήταν η άμεση ενημέρωση για τις διάφορες ευρωπαϊκές εξελίξεις και οι ευρωπαϊκές ανταλλαγές. Το πρώτο σπίτι Ευρώπης έγινε στο Βάριεβε της Γερμανίας το 1951 και το δεύτερο στο Ντουέ της Γαλλίας, είναι ένα πρόσφατο έξω από το Παρίσι, το 1952. Σήμερα υπάρχουν 129 σπίτια της Ευρώπης, βέβαια μερικά έχουν συμπληρωθεί με τις τελευταίες εξελίξεις και την παρατεταμένη αυτιμητότητα, αλλά ήταν εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 129 σπίτια της Ευρώπης. Στην Ελλάδα, στο σπίτι Ευρώπης, το πρώτο έγινε από τον καθηγητή, τον αείμνηστο καθηγητή Βασίλη Πετρόπου το 1978. Ακολούθησαν διάφορα σπίτια της Ευρώπης, στο Πειραιά, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Κύπρο, Βίρονα το δικό μας το 1993, Κεφαλονιά, Μαραθώνα, Καλαμάτα, Κατερίνη, Ρόδο και Κοζάνη. Αυτά ήταν 12 σπίτια της Ευρώπης στην Ελλάδα, που προσπάθησαν να συγκροτήσουν μια ομοσπονδία, αλλά δεν επετέφθη αυτό. Σήμερα, 3 σπίτια της Ευρώπης δουλεύουν κανονικά, αλλά υπάρχουν σε τοπική συνεργασία. Ο δικός μας ο Σύλλογος στηρίχθηκε τον Ιούνιο του 1993, γι' αυτό και τον Ιούνιο του φέτος του 2018 γιορτάζονται 25 χρόνια σε μια πανηγυρική τελετή η οποία θα γίνει εδώ. Όσοι έχουν γραμμένη στη γραμματεία έξω θα κληθούν, θα διανεμηθούν δώρα και θα περάσουν πάρα πολύ καλά. Θα έχουν και, κάτι τεχνικό πρόγραμμα. Είναι εδώ πέρα ήδη ο κύριος Κλάδος. Η επωνυμία λοιπόν του Σύλλογου μας αναφέρεται στο μεγάλο φιλέτερ του Λόδο Βίρουνα, ο οποίος στα δικά του έργα, στα πνευματικά του πονήματα, είχε μιλήσει για δημοκρατία, ελευθερία και αλληλεγγύη, για τρεις δηλαδή ευρωπαϊκές αξίες, οι οποίες πρέπει να υπάρχουν και υπάρχουν πλην της αλληλεγγύης που πάρει λίγο στον ευρωπαϊκό χώρο. Οι εκδηλώσεις που κάνουμε, πολύ συντοπικά, είναι δύο εκδηλώσεις που κάνουμε στην Αθήνα, μία τον Ιανουάριο που κόμμα και τη Μήτα και μία το Μάιο και τη Μέρα της Ευρώπης. Οι άλλες εκδηλώσεις είναι εκτός Αθηνών. Και μία ή δύο εκδηλώσεις είναι κάθε χρόνο και στο εξωτερικό, όπως προπέρσι που ήταν στην Αγία Πετρούπολη, πιο παλιότερο στη Ελζίκη και πιο πικρά ακόμα στην Καλαβρία στην νότια Ιταλία. 30 Ιουνίου λοιπόν θα γιορτάσουμε τα 25 χρόνια μας, 14 και 15 Σεπτεμβρίου εδώ στην Ελλάδα πάλι θα έχουμε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, τους Eurocapitals. Eurocapitals είναι ένας γαλλικός ευρωπαϊκός οργανισμός, στο οποίο συμμετέχει ένα σωματείο από κάθε κράτος μέρος που έχει έδρα στην πρωτεύουσα των κράτων μέλων. Και από την Ελλάδα είμαστε εμείς. Αρχές Οκτωβρίου θα πάμε στο Βελιγράδι, προετοιμαζόμαστε να πάμε στο Βελιγράδι, τον Νοέμβριο θα κάνουμε τη συναισθήσή μας και τέλος έχουμε δύο ημερήσεις εκδρομές για τον Άκτιο και τον Μαραθώνα με ξεναγώ την καθηγήτρια, την ηλικιά κυρία Ρούσου. Η δική μου εισήγηση έχει την έννοια της έκφρασης μερικών προσωπικών καταθέσεων πάνω σε αυτά που τραβάει η Ευρώπη σήμερα και στον προβληματισμό που υπάρχει στον απλό λαό. Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση που τηρούμε 25 χρόνια τώρα, εορτάζουμε και φέτος τη μέρα της Ευρώπης, τη μέρα που εγκαινίασε ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης για την πολυπαθή ηπειρό μας και έθεσε θεμέλια για μια κοινή προσπάθεια προόδου, ειρήνης, ευημερίας και συνεργασίας. Είναι γεγονός ότι η προσπάθεια ξεκίνησε δύσκολα, αλλά πέτυχε πολλούς στόχους στην πορεία της. Η Ευρώπη άρχισε την υλοποίηση των οραματισμών της, τον πρώτο σκαμπανέων της, με διάθεση για πολλή εργασία, με ενθουσιασμό και με σχεδόν καθολική στήριξη των ευρωπαϊκών λαών, εγκαινιάστηκαν κοινές πολιτικές σε συγκεκριμένους τομείς, που ολοένα διευρύνονταν, σχεδιάστηκαν στρατηγικές σύγκλησεις, κυρίως στον δημοτικό τομέα, που επηρεάζουν τη ζωή και την κοινωνία των Ευρωπαίων πολιτών, επιβλήθηκαν εναρμονίσεις σε διάφορα και διαφορετικά θέματα της δημόσιας ζωής,
Όλα με επιτυχία. Υπήρξε δηλαδή μια πραγματική πρόοδος. Κανείς καλόπιστος δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Και μετά άρχισαν τα δύσκολα. Η Ευρώπη φάνηκε αδύναμη να αντιμετωπίσει κρίσεις και δυσκολίες. Τώρα φταίει το όραμα, φταίει η πορεία και ο σχεδιασμός, φταίει η πολιτική των σημερινών Ευρωπαίων πολιτικών. Μήπως φταίει ο έξαφλα αφιπνιστής εθνικισμός ορισμένων μελών. Πού πάνε οι λεγόμενες ευρωπαϊκές αξίες. Πού πάει η κατεπανάληψη αναφερόμενη στις ευρωπαϊκές συνθήκες αλληλεγγύη που μνημονεύεται 15 φορές στις ευρωπαϊκές συνθήκες. Τη δοκιμασία όμως της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης τη ζούμε από καιρό και την αισθανόμαστε. Ο εφετινός εορτασμός της ημέρας της Ευρώπης μας βρίσκει ακόμα με την οικονομική κρίση στο κορύφωμά της. Αυτά που λέγονται για αρχή ανάκαμψη της οικονομίας μας δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αφού ο απλός πολίτης υποφέρει τα ίδια προβλήματα που έχουν γεννηθεί εδώ και καιρό, χρονίζουν, φορά των οποίων προκλητικά είναι σε βάρος της υγείας μας, της ζωής και της διαβίωσής μας. Τα τελευταία χρόνια απέδειξαν ατυχώς ότι η Ευρώπη δεν είναι σε θέση να αντιπαλέσει παρά τις συνθήκες περί κοινών πολιτικών, περί αλληλεγγύης, περί ενίου μέλλοντος των λαών μας, τα τρία ζωφερά σημεία που την καταπονούν. Την παραθεταμένη λιτότητα, την ανίκητη τρομοκρατία και το παραπλασιαζόμενο προσφυγικό. Τα προβλήματα αυτά έχουν σαφώς οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Με την έννοια αυτή ενδιαφέρουν το σύνολο των Ευρωπαίων και κυρίως των Ελλήνων πολιτών. Έτσι διαλέξαμε ένα θέμα που καίει. Την οικονομική και κοινωνική ένωση της Ευρώπης. Τα ευρωπαϊκά μας όνειρα σε τι στηρίζονται, σε μια καλύτερη ζωή, σε μια βαθμία αλλά σταθερή πρόοδο, οικονομική και κοινωνική, σε μια συνεχή πορεία για τη θεμελίωση ενός προγράμματος σταθερής σύγκλησης σε όλα τα μεγέθη. Σε μια προσδοκόμενη ολοκλήρωση, όπως έχει καθιερωθεί να λέγεται από τους ευρωπαϊκούς λαούς. Βεβαίως, όπως είπαμε, έχουν επιτευχθεί πολλά πράγματα μέχρι σήμερα. Η ενιαία αγορά, το κοινό νόμισμα, οι κοινές πολιτικές. Αλλά η προσπάθεια για την εταιρεία μιας ευρωπαϊκής οικονομικής ανταγωνιστικότητας δεν φαίνεται να έχει κερδίσει πολύ έδαφο. Η ανεργία σημειώνει έντονα την παρουσία της, οι δε κοινωνικές πολιτικές, παρά το ότι έκαναν κατά το παρελθόν μια ικανοποιητική αρχή, έχουν υποχωρήσει από τότε που εγκαινιάστηκε μια περίοδος λιτότητος, η οποία συνεχίζεται ακόμα και σήμερα, παρά τις φιλόδοξες προσδοκίες ορισμένων οικονομολόγων. Το οποίο ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο μας είναι το κοινωνικό κράτος της Ευρώπης. Ξεκίνησε καλά με μέρημνα για τους εργαζόμενους, για διασφάλιση ικανών υγείας, για κοινωνική ασφάλιση, με τη θέσπιση του κοινωνικού χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων και με άλλα μέτρα συμπάθειες προς τον Ευρωπαίο πολίτη. Η οικονομική κρίση αναχέτησε την κοινωνική πρόοδο της Ευρώπης, η οποία ήρθε σε δεύτερη μοίρα με κύριο πλέον στόχο την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά της σύγχρονης Ευρώπης, με ποιο τρόπο θα ήταν δυνατό να επανέλθει σε ένα σχετικά υπολογίσιμο βαθμό το ευρωπαϊκό κράτος πρόνοιας με ιδιαίτερη φροντίδα για τις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες. Τι πρέπει να γίνει για να αυξηθεί η λαϊκή εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό όραμα που έχει υποστεί πραγματικές επιθέσεις και μπορεί με ένα μειχτήρι όμως υφίσταται σκληρή δοκιμασία. Θα μας εκθέσουν αυτό και θα μας αναπτύξουν οι διακεκριμένοι ομιλητές μας. Προσδοκία όλων μας είναι να καταφέρει να επανέβει η Ευρώπη το γνήσιο χαρακτήρα της, την αληθινή εικόνα της, τον πραγματικό προορισμό της. Άρα τι χρειάζεται γι' αυτό, τι αλλαγές πρέπει να γίνουν στο σημερινό ευρωπαϊκό κατεστημένο, είναι εφικτό να έχουμε μια ενωμένη Ευρώπη με νέα βήματα προς το μέλλον, βήματα που να διασφαλίζουν αυτό που οι σκαπανείς του ευρωπαϊκού οράματος επεδίωκαν. Ειρήνη, πρόοδος, ευημερία. Αυτά τα ελπιδοφόρα μηνύματα περιμένουμε σαν Ευρωπαίοι πολίτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δούμε λοιπόν τον κύριο Σταύρο Βαρδαλά, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την εμπεριστατωμένη παρουσίαση και της θεματικής εκδήλωσης και της ιστορίας του σπιτιού και των οργανωτών.